Έκρηξη περιστατικών ενδοκοινιακής βίας καταγράφεται στη χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τα στελέχη της Ελλάς να βρίσκονται σε συναγερμό και να ερευνούν καθημερινά δεκάδες ή και εκατοντάδες περιπτώσεις. Μόλις χθες Τετάρτη καταγράφηκαν σύμφωνα με πληροφορίες περισσότερα από 110 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 64 συλλήψεις, ενώ 5 θύματα ζήτησαν να μεταφερθούν σε κατάλημα. Παρόμοιο σκηνικό είχαμε και την Τρίτη, με τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας να φτάνουν τις 141 και τους αστυνομικούς να προχωρούν σε 73 συλλήψεις. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή εκδόθηκε διαταγή από το Αρχηγείο της Ελλάς με νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας μετά και τα λάθη και τις παραλήψεις που σημειώθηκαν στο Τμήμα Αγίων Αναργύρων λίγο πριν από τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα. Οι νέες οδηγίες συμπεριελήφθησαν στον Οδηγό Διαχείρισης Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας που υφίσταται από το 2021 με σκοπό τον εμπλουτισμό του για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων. Σύμφωνα με τη διαταγή προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι σε κάθε διεύθυνση αστυνομίας θα οριστεί ανώτερος αξιωματικός στον βαθμό τουλάχιστον του αστυνομικού υποδιευθυντή για την παρακολούθηση και τον συντονισμό υποθέσεων που αφορούν σε ενδοοικογενειακή βία. Επίσης, σε περιπτώσεις που περιλαμβάνεται περιπολία της άμεσης δράσης, το περιστατικό θα παραπέμπεται κατά προτεραιότητα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της κατατόπου αρμόδιας διεύθυνσης αστυνομίας κατόπιν ενημέρωσης με τον επικεφαλής του γραφείου. Επιπλέον, όταν χειρίζεται μια τέτοια υπόθεση ένα οικείο αστυνομικό τμήμα, ο αστυνομικός που επιλαμβάνεται καλείται να επικοινωνεί με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της κατατόπου αρμόδιας διεύθυνσης αστυνομίας προς υποβοήθηση του έργου του και να ενημερώνει τον διοικητή της υπηρεσίας, ο οποίος σε περίπτωση αυτόφορης διαδικασίας θα είναι παρόν. Περαιτέρω, ο διοικητής θα ενημερώνει τον ανώτερο αξιωματικό και τον αρμόδιο εισαγγελέα προς υποβοήθηση του προανακριτικού έργου, είτε πρόκειται για αυτόφορη διαδικασία, είτε για περίπτωση εγκλήματος που δεν συνιστά αυτόφορο κακούργημα. Τέλος, στις περιπτώσεις αυτόφορης διαδικασίας, η διάθεση οχήματος της Ελλάς για την αναζήτηση και τη σύλληψη δράστη θα πραγματοποιείται από την υπηρεσία που επιλαμβάνεται προανακρίσεως. Σε περίπτωση κολλήματος, η διάθεση οχήματος θα πραγματοποιείται με μέρημνα του ανώτερου αξιωματικού και του επικεφαλής του συντονιστικού επιχειρησιακού κέντρου όσον αφορά στη ΓΑΔΑ και τον επικεφαλής του κέντρου επιχειρήσεων όσον αφορά στη ΓΑΔ. Στη λοιπή επικράτεια θα διατίθεται κατόπιν ενημέρωσης και οδηγιών από τον ανώτερο αξιωματικό. Αναφορικά με τα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνεται μέρημνα από τον ανώτερο αξιωματικό για την εξασφάλιση ασφαλούς χώρου διαμονής έως ότου ολοκληρωθεί η αυτόφορη διαδικασία του αδικήματος. Προς τούτο θα αξιοποιούνται μεταξύ άλλων οι φυστάμενες πρόσφορες εγκαταστάσεις της Ελλάς, διερευνώντας παράλληλα και τη δυνατότητα εξασφάλισης από την τοπική αυτοδιοίκηση, την εκκλησία ή και άλλες δομές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εξαντληθεί κάθε άλλη δυνατότητα, θα παρέχεται διαμονή σε ξενώνα ή ξενοδοχειακή μονάδα με οικονομική επιβάρυνση της Ελλάς. Την ίδια στιγμή, τεράστιο πρόβλημα στη χώρα μας υπάρχει και με τη βία ανηλίκων μέσα και έξω από τα σχολεία που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κυριάκο Πιερακάκη βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασαν την εθνική καμπάνια για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Το Υπουργείο Παιδείας έχει προαναγγείλει παρεμβάσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου και μία από αυτές είναι η λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας καταγγελιών για περιστατικά εκφοβισμού στα σχολεία. Οι καταγγελίες στην πλατφόρμα θα είναι επώνυμες. Ήδη οι γονείς έχουν λάβει ηλεκτρονικά μέσω του MySchool τον αριθμό μητρώου των παιδιών τους για την ταυτοποίηση του μαθητή που κάνει την καταγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η χρήση της πλατφόρμας θα είναι αρκετά εύκολη. Θα υπάρχουν ερωτήσεις αλλά και παιδεία που θα μπορούν οι καταγγέλλοντες να γράφουν αναλυτικά το περιστατικό που είτε είδαν ή βίωσαν. Σε πρώτο βαθμό θα ασχολείται το σχολείο και αν το περιστατικό είναι πολύ σοβαρό, τότε θα το διαχειρίζεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μια τετραμελής επιτροπή η οποία θα αποτελείται από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και δύο εκπαιδευτικούς. Επίσης, αυστηροποιείται το πλαίσιο συνεπειών για τους μαθητές που ασκούν bullying. Επανέρχεται η πενθήμερη αποβολή, ενώ αυτή τη στιγμή η υψηλότερη ποινή είναι η διήμερη αποβολή. Επανέρχεται και ο διαχωρισμός των απουσιών σε αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες 40-75. Γνωρίζουμε ότι θα ψηφιοποιηθεί το απουσιολόγιο, το βιβλίο ύλης και οι βαθμολογικές επιδόσεις των μαθητών, έτσι ώστε να μπορούν οι γονείς να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει στο σχολείο. Στις περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι έχουν προκαλέσει υλικές ζημιές στο σχολείο, τότε οι γονείς θα επιβαρύνονται οικονομικά για την κάλυψη του κόστους της επιδιόρθωσης. Η
Η απαγόρευση των κινητών στα σχολεία εξακολουθεί να ισχύει, αν και σήμερα βρίσκεται σε αδράνεια. Δεδομένων της εκρητικής αύξησης των περιστατικών βίας ανηλίκων και του σχολικού εκφοβισμού, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθούν συγκεκριμένες κυρώσεις που συνδέονται με βία ανηλίκων και χρήση κινητού, αλλά όχι πλήρης απαγόρευση κινητού. Και ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για την ενδοσχολική βία σε σχολείο της Πολύχνης, την ίδια στιγμή σε σχολείο των Πεύκων άγριο ξύλο δέχθηκαν 3 13χρονοι μαθητές από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έπεσαν θύματα επίθεσης από συμμαθητές τους. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα ήταν 3 13χρονοι μαθητές της Α Γυμνασίου, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση από μαθητές της Β τάξης του ίδιου σχολείου κατά τη διάρκεια ημερήσιας εκδρομής. Οι δράστες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσέγγισαν και περικύκλωσαν τους τρεις μαθητές και ξεκίνησαν να τους χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσουν ευτυχώς ελαφρά. Αφορμή φέρεται να ήταν μια παρεξήγηση που δημιουργήθηκε νωρίτερα, ενώ έπαιζαν στην αυλή του σχολείου. Για την επίθεση ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από την αστυνομία 5 ανήλικοι 13 ετών, ενώ δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν στην επίθεση και η έρευνα συνεχίζεται. Επίσης εξετάζεται και το ενδεχόμενο να προκύπτουν ποινικές ευθύνες και για τους καθηγητές του σχολείου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.